Πώς πάει η Ομόνια φέτος? Δεν πάει καλά, κάποτε θα στρώσει. Όταν λέτε κάποτε? Όταν γίνομαι 50 χρονών. Ο προπονητής? Έφυγε ο προπονητής, δεν έχουμε ούτε προπονητή. Κατάλληλα τα βλέπετε όλα πράσινα. Και πάντα θα τα βλέπω. Πώς πάει η Ομόνια φέτος? Δεν πάει καλά η Ομόνια. Αλλά θα στρώσει. Πότε? Να είναι 50 χρονών. Ο προπονητής? Δεν έχουμε ούτε προπονητή. Ο παρέας με τον τρόπο του απαντά, που απαντά, αντιπροσωπεύει μας όλους τους ομονιάτες. Βγάλει τον πόνο ρε κουμπάρε, το παραγμό στη φωνή του. Δεν τον κοφτεί όμως. Εν πρόθυμος να καρτερά να γίνει 50 χρονών για να δει την Ομόνια να παίζει μάπα. Είναι υπομονετικός ο φίλος μας. Τι είναι που είναι καθόλου υπομονετικοί. Είμαστε εμείς, άμα να ακούμε τα μαργαριτάρια των παιχτών και θέλουμε να ακούμε την κελέ μας έτσι πας στον τοίχο. Ανδρέα, πώς λέγεται το νερό που είναι κατάλληλο για να το πιούμε? Εφιαλωμένο. Πόσιμο. Εφιαλωμένο, ναι. Αν δεν το αγοράσεις που το περίπτερο το νερό σου, έγκαμε να το πιείς. Μόνο το εφιαλωμένο μπαίνεται σύμφωνα με τον Ανδρέα. Τους πρέπει να λούνεται κιόλας με το εφιαλωμένο έτσι όπως το συγκόφτω. Εσείς εσείς γιόρκητες εξάδες, εσώ το καταδέχεται τίποτε άλλο. Τουλάχιστον ο επόμενος παίκτης που πάλι δεν ξέρει την απάντηση, εφρόντισε να απαντήσει πιο γενικά και αόριστα. Μιχάλη, τι είδους όπλα είναι τα Λόου και τα Μίλαν? Στρατιωτικά. Σοβαρό μιλάς. Εφώτισες μας, Μιχάλη μου, εν όπλα. Τι ήθελες να είναι? Είπε μια γενικούρα, μπέρκει του πει σωστό. Έφαντην όμως, η απάντηση ήταν αντιαρματικά, δηλαδή στρατιωτικά. Άρα ήταν σωστή απάντηση το αν το σκεφτείς. Σας έπεσε ερώτηση στρατιωτική, Μιχάλη, για τα Λόου και τα Μίλαν. Έχει εθνική φρουρά. Δεν τα ξέρετε? Είναι αντιαρματικά. Τα βάζεις εδώ στο νόμο. Και φεύγει το... Δεν σας ακούω. Και φεύγει το... βλήμα. Το βλήμα. Προς το παρόν όμως, εδώ έχει μείνει. Φευκιά είπε τον άνθρωπο βλήμα τώρα, δεν κατάλαβα καλά. Έκαμε το ρεζίλι επειδή του είπε αντιαρματικά και είπε του στρατιωτικά. Αφού πάλε στρατιωτικά, σιόρ, τι σε κοφτεί εσένα? Σε το καημένο το πλάσμα απλά να ανέφκει, ναι, με τη χελένη. Τι να του πει του σάικο του τάσου? Εντάξει, όταν βάλει για τιμωρία να μείνει με το σόβρακο, να παρελθώσει το επεισόδιο για να τον εξευτιλίσει παραπάνω. Σε τον επεισόδιο όμως, συνεχίζουν να πέφτουν βροχή τα βλήματα. Κωνσταντίνε, εναντίον ποιον ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες κατά την Επανάσταση του 1821? Ιταλών. Των Ιταλών, των Τούρκων. Κάποιος ετσιμά του στην τάξη την ώρα της ιστορίας. Εσύχησε το 1821 με το 1940. Εθυμάτων ότι πολεμήσαν και τους Ιταλούς οι Καλαμαράες. Και να λύσει κοιμέ, πέχει εδώ κομπέσα. Ένα έχει ιδέα ο παρέας για το 1821. Κάθε χρόνο 25 του Μάρτη έμπαει δουλειά, αλλά δεν ξέρει γιατί. Απλά ξέρει ότι ζει την ημέρα, μιλήσουμε έστω και ζημούμαστε. Όπως τον επόμενο. Μιχάλη Σίγμα, τι ζώο είναι ο ήρωας των κινουμένων σχεδίων Bugs Bunny? Πάθυρας. Ο Bugs Bunny πάθυρα ρε μου πάρε. Ας πούμε ότι δεν το ξέρεις. Πέρα κουμπάρε ότι δεν εξετάζεις ποτέ στη ζωή σου τον Bugs Bunny. Αφού λέει το μαυρογέρημη λέξη. Bugs Bunny. Bunny, κουνέλδι. Ο πάθυρας που κολλάγε. Δεν έβλεπες καρτούν που σου μητσείς? Δεν βλέπατε καρτούν όταν ήσασταν μικρός, κινούμενα σχέδια? Μα είναι η μαμά μου. Να μου σταθεί φλαούνα, ρε παιχτε. Έλα ρε, σου φάκα λίγο. Δεν τον αφήνει η μάμα του να δωρεί καρτούν.
Ετράβαν το φτύντο που έβαλε τον Bugs Bunny. Να θέλει 100 συνεδρίες με τη Θέκλα ο Γιάννης για να ξεπεράσει το παιδικό τραύμα. Όπως το Μάριο που έφαγε ποτέ του πάστα φλόρα. Μάριε, τι είναι η πάστα φλόρα? Βούτυρο. Γλυκό. Η πάστα φλόρα βούτυρος. Μπορώ να φανταστώ πως θα έκαμε τη σύνδεση, αλλά θα σας πω γιατί είναι ένα product placement. Δεν ξαναφάμε πάστα φλόρα. Νομίζω ότι βάλουμε την πάστα φραντζολάκι να μας κάνουμε σάντουιτς. Βέβαια το ξέρει τίποτε ο φίλος μας, κάτι χρήσιμο, ας πούμε μια ξένη γλώσσα. Πριν είδα, ενώ ετοιμαζόμουν για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι, ότι you were flexing your muscles on camera. Εμέ κατάλαβε γρήπευκια. Έκατσε ο Τάσος και κόφτη του κουβέντες στα αγγλέσικα έναν κάρτον και απάντησε ήταν απλά «Α». Πέτω εδώ στα ελληνικά ρε Τάσο, να τελειώνουμε. Κάνατε επίδειξη τους τα ποντίκια σας, τους μύες σας, την κάμερα. Ναι, τα κάντε λίγο πώς το κάνατε πριν, κατεβάστε την καρτέλα σας κάτω. Βλέπατε την κάμερα απέναντι και τι κάνατε? Κάνατε και το άλλο, δεν κάνατε μόνο αυτό. Μαζί τα κάνατε, μην με κοροϊδεύετε τώρα. Κάντε κανονικά όπως το κάνατε πριν. Πόσους πόντους είναι? Όπα, Τάσο μου. Τι εννοείς πόσους πόντους είναι? Σαν να δεν προχωρά πολλά γλυόρα του τη συζήτηση. Μα να τον ρωτήσεις πόσους πόντους είναι. Ακόμα δείχνει τους ποντικούς του άνθρωπος. Ένα μπράμ. Πώς θα προλάβει? Ο φίλος μας όμως δεν εξεμπέρτεψε με τη γυμναστική έτσι εύκολα. Έχει τον Τζαμέ Σούζαν ο Τάσος για να τον βάλει να κάνει σοου. Βλέπετε την κάμερά σας? Τη βλέπετε απέναντι? Ωραία, κάντε παρουσίαση. Σήμερα θα δείξουμε ασκήσεις για δικεφάλους. Πάμε. Με το ένα χέρι, ένα βαράκι. Ναι. Και ένα. Ένα λαξ. Πάμε. Και ένα. Δώσε ρυθμό. Στην τηλεόραση μάθουμε. Ναι. Δώσε. Όχι στο μουγκό, Μαρία της σιωπής. Τι. Πρέπει να δίνεις ρυθμό, είσαι στην τηλεόραση. Δύο. Τρία. Και πάμε. Τέσσερα. Κατεβάστε κι άλλοι. 5, και κάντε ό,τι κάνει ο 6, Μάριος. 7, θα με τρελάνετε εσείς σήμερα. 8, πάμε. Έτσι. 9. Γιώργο, παρακολουθήστε, έλα, μην μου κάνετε τον ρυθμό. 12, 13, 14. 15, 20, 48. Παιδιά, τι γυρίσκεται. Κάποιος να στείλει το επεισόδιο στον BBC, να τελειώνουμε με το τηλεοπτικό μαρτύριο. Γιατί κάνουν φανταστικά βαράκια μες στο στούντιο και χασκογελούν, έχουν πάρει. Που γυμναστική πάμε καλά. Τίποτε άλλο ξέρουν όμως. Ας πούμε ξέρουν ποιος είναι ο αρχαίος ο Διομήδης. Πάμε να ρωτήσουμε έναν συνονόματον του. Ο Διομήδης, ο συνονόματος σας, ο αρχαίος, ξέρατε ποιος ήταν? Όχι, ξέρω, νιό μου, κάνει ψησταγιά κοτόπουλο. Φίλε μου, γιο, ξέρω τον και εγώ. Όχι σαν παρηγώσεις του παιδιά, ψισταριά κοτόπουλα, λέει. Οι άλλοι δύο μύδιες εν τον κόφτουν, το σημαντικό ξέρει το. Δαμένει ξέρει γιατί φορεί τη Βέρα στο αριστερό. Παντρεμένος? Ναι. Βλέπω τη Βέρα εκεί. Γιατί είναι στο αριστερό και όχι στο δεξί? Δεξί είναι η αραβωνιασμένη, αριστερά η παντρεμένη. Έτσι μου την έβαλε ο πάτερ, δεν την έξανα εύκολα. Αφού έτσι σας την έβαλε, πριν πόσο καιρό σας την έβαλε? Από το Σεπτέμβριο μου την έβαλε. Το Σεπτέμβρη που του την έβαλε ο πάτερ, τσάκεν την τζαμέ. Δεν τον κόφτει ο Λάνα σε λάθος χέρι, ούτε ασχολήθηκε. Βιάζεται να πάει στην ψησταριά.